Καλησπέρα και πάλι. Είμαι ο Σπύρος Αντωνίου. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα, θα τα λύσουμε. Είμαι ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Θεσμός. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την διεύθυνση του NSTV για την φιλοξενία τους αυτή στο στούντιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γνωριστούμε μαζί σας, να μπορέσουμε να γνωριστούμε με τους πολίτες και να πούμε, να σας πούμε, να δώσουμε, να μας γνωρίσετε κι εσείς και να σας πούμε τι ακριβώς πρεσβεύει ο θεσμός, τι είναι ο θεσμός και τι σκοπεύουμε να κάνουμε ως θεσμός για την ελληνική κοινωνία. Πρώτα απ' όλα, ο θεσμός είναι ένα πολιτικό κόμμα το οποίο ιδρύθηκε στις 26 Οκτώβρη της περασμένης χρονιάς. Ιδρύθηκε λοιπόν στις 26 Οκτώβρη της περασμένης χρονιάς. Ο λόγος για τον οποίο ιδρύσαμε το Πολιτικό Κόμμα Θεσμός είναι ότι είμαστε έντονα προβληματισμένοι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, η Ελλάδα μας. Και οι πολίτες της καθημερινώς κατά δεκάδες χιλιάδες χάνουν τις δουλειές τους. Ενώ ταυτόχρονα βλέπουν τα πενιχρά τους εισοδήματα να μειώνονται και καλούνται με μειωμένα εισοδήματα ή χωρίς κάνουν εισοδήματα να πληρώνουν φόρους και ξανά πάλι νέους φόρους και ξανά πάλι το ίδιο βιολί. Η κρίση αξιών και αρχών που κυριαρχεί στην Ελλάδα μας και στη σκέψη κάθε Έλληνα, η πορεία χωρίς σταματισμό του ελληνικού έθνους προς την υποτέλεια και την υπονόμευση των εθνικών μας συμφερόντων, η διάβρωση της λαϊκής κυριαρχίας, η εκμετάλλευση του Έλληνα, ο οικονομικός μαρασμός του εργαζόμενου, του αγρότη, του συνταξιούχου, του μικρομεσαίου, του ελεύθερου επαγγελματία, της μικρομεσαίας επιχείρησης, ο μαρασμός της ελληνικής υπαίθρου. Για τους λόγους αυτούς, καθώς και για άλλους που η ανάλυση τους θα γίνει στο μέλλον, συναντηθήκαμε Έλληνες πολίτες με δικαίωμα ψήφου, όπως προστάζει το Ελληνικό Σύνταγμα, με σκοπό να ανακόψουμε την ξεύθυνη πορεία της χώρας προς τον εξευτελισμό, την υποτέλεια, τον μαρασμό, την υπονόμευση και την εκχώρηση των εθνικών μας συμφερόντων. Για το σκοπό αυτό, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα στην ίδρυση του κόμματος, με το όνομα Θεσμός. Όπως προείπαμε, η ημερομηνία ιδρύσεώς του είναι η 26η Δεκέμβρη του 2010. Η ημερομηνία αυτή είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης μας. Ο Θεσμός είναι ένα κόμμα που σκοπός του είναι η ανάληψη της εξουσίας μέσω της απόκτησης της πλειοψηφίας στο εκλογικό σώμα και στα αντιπροσωπευτικά όργανα που προβλέπει η ένομη τάξη ή τουλάχιστον θέλουμε να εκφράσουμε μέρος της κοινής γνώμης και την συμμετοχή αυτής στη διαμόρφωση πολιτικής βούλησης διαμέσω των θεσμικών μέσων που διασφαλίζει το Ελληνικό Σύνταγμα με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο. Ο θεσμός βασική του ιδεολογία, αρχές και αξίες είναι οι βασικές του ιδεολογίες, αρχές και αξίες είναι επικεντρωμένες στην προστασία πάσης φύσης εθνικών συμφερόντων και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Είναι βασισμένη στην κοινωνική συνεχή και αλληλεγγύη, στη δικαιοσύνη, στην προστασία του πολίτη, στην προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, στην προστασία των ατομικών και δημοκρατικών ελευθεριών, στην πρόοδο και την ευημερία των πολιτών, στην τήρηση του συντάγματος και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σε καμιά περίπτωση ο θεσμός δεν εκχωρεί και δεν εκποιεί τη δημόσια κρατική περιουσία. Αρνούμαστε τις μνημονιακές συμβάσεις, τις οποίες θεωρούμε υποτιμητικές για το έθνος, καθότι προέρχονται από εξωτερικούς διεθνείς φορείς και όχι από εσωτερικά δημοκρατικά κρατικά όργανα. Απαιτούμε τη νόμιμη κατάργησή τους. Αρνούμαστε το παράνομο χρέος, όπως και αν αυτό διαμορφώθηκε, και απαιτούμε τη νόμιμη κατάργησή του. Συνενούμε με την κατάργηση κάθε ασυλίας αξιωματούχων, κρατικών, δημοτικών λειτουργών, βουλευτών, υπουργών και πρωθυπουργών για εγκλήματα που διέπραξαν κατά του ελληνικού λαού και της δημόσιας περιουσίας. Απαιτούμε την τιμωρία τους σύμφωνα με αυτά που ορίζει η εθνική νομοθεσία. Στηρίζουμε δε για το σκοπό αυτό όλες τις εκκρεμούσεις εισαγωγές, από όπου και αν αυτές προέρχονται.
Ο θεσμός, αν και η Εκκλησία είναι του Χριστού και όχι του έθνους, στηρίζει την Ορθοδοξία, την πίστη και το βίωμα του χριστιανικού Ορθόδοξου Ευαγγελίου. Σέβεται το άρθρο 3 του Συντάγματος και αποδέχεται εις το όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ως επικρατούσα και επίσημη θρησκεία στη χώρα μας. Ταυτόχρονα σέβεται το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα της θρησκευτικής ανοχής και ελευθερίας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος. Πιστεύουμε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό της Ενωμένης Ευρώπης, μιας και αυτός είναι εμπνευσμένος από τον ελληνικό. Πιστεύουμε στα ισότιμα κράτη-μέλη με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου που διατηρούν την εθνική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια. Πιστεύουμε στην ελεύθερη αγορά και επικροτούμε το δικαίωμα του καθενός από αυτά να συνάπτει συμμαχίες γεωπολιτικές ή άλλες με όποιους φορείς αυτό επιθυμεί και κρίνει ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντά του. Πιστεύουμε στην συνεργασία των λαών. Αρκεί τα ισότιμα κράτη-μέλη να μην οδηγούνται στην απομόνωση και την εξάρτηση. Πιστεύουμε στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των μελών τους. Πιστεύουμε στο σύστημα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, για το οποίο τα κράτη-μέλη της συνεργάζονται στενά επί πολιτικών σχετικά με ελέγχους στα σύνορα, εσωτερικά και εξωτερικά, το άσυλο, τη μετανάστευση, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, την αστυνομική συνεργασία. Ως πολιτικό κόμμα πρεσβεύουμε την αναγέννηση και ανασυγκρότηση του κράτους. Πιστεύουμε λοιπόν ως πολιτικό κόμμα στην αναγέννηση και ανασυγκρότηση του κράτους μέσα από την πιστή εφαρμογή του συντάγματος και των νόμων. Πρεσβεύουμε την επαναφορά των θεσμών και των χριστών ηθών προς αποφυγή των λαθών του παρελθόντος. Προστατεύουμε την ελληνική οικογένεια και τον πολίτη, την ιστορία του κράτους. Ως πολιτικό κόμμα πρεσβεύουμε το αληθινό ελληνικό πνεύμα, την πολιτισμική και δημοκρατική κληρονομιά που ως σήμερα έχει προσφέρει και θα συνεχίσει να κάνει τα πάντα στο σύγχρονο κόσμο. Ο θεσμός ως πολιτικό κόμμα πρεσβεύει το κράτος πρόνοιας με την υγεία και την παιδεία να θεωρούνται κοινωνικά αγαθά. Να θεωρούνται κοινωνικά αγαθά για μας. Από τη στιγμή που θεωρούνται κοινωνικά αγαθά, θεσπίζουμε κοινωνικά μέτρα. Όπως δίνουμε 3 χρόνια άδεια μητρότητας για την Ελληνίδα μητέρα. Καθιερώνουμε ολοήμερους παιδικούς σταθμούς στην ηλικία των 4 για όλα τα Ελληνόπουλα. Καθιερώνουμε για όλους τους Έλληνες δωρεάν πραγματική δημόσια υγεία. Ο θεσμός προσπαθεί μέσω της ίδρυσής του να βάλει τέλος στον υποτισμό και στην οικογενειοκρατία που ανελιπώς κυβερνά την πατρίδα μας και μας έχει ρίξει στον κρεμό. Ως πολιτικό κόμμα πρεσβεύουμε την αναγέννηση και ανασυγκρότηση ελληνικής πολιτείας, την επαναφορά των χριστών ηθών προς αποφυγή της επανάληψης των λαθών του παρελθόντος. Στην μελλοντική μας διακυβέρνηση αποσυνδέουμε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα ταμεία και το συντοξιδοτικό σύστημα και το σχετικό κόστος το ενσωματώνουμε στον κρατικό προϋπολογισμό. Δίδουμε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Καινοτομούμε στην παιδεία, καθιερώνοντας 2 προϋπολογισμούς, έναν σταθερό που να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα και έναν πρόσθετο που ανανομώδια ανέμεται σε πρωτεύθυντα σχολεία, σε διαγωνισμούς διαφόρων κλάδων. Στόχος είναι να καλλιεργήσουμε το ΕΦ Αγωνίζεστε. Αφήνουμε την είσοδο ελεύθερη στα πανεπιστήμια, με διαμοιρασμό των φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη επιδόσεις περισσότερες του ενός έτους. Απαγορεύουμε κάθε είδους κομματική δραστηριότητα στα πανεπιστήμια και θέτουμε χρονικό όριο περάτωσης σπουδών προς αποφυγή συνταξιούχων φοιτητών. Εμείς στο θεσμό βλέπουμε την παιδεία σαν μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας. Δημιουργούμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επίπεδου των δημοσίων, όπου δημόσια πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθούν οι παραδοσιακοί κεντρικοί πυλώνες. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας και έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Γιατί αν δώσουμε τη δυνατότητα φίτησης εκεί στα χιλιάδες Ελληνόπουλα που φεύγουν στο εξωτερικό, εξοικονομούμε μέρος του ΑΕΠ που φεύγει στο εξωτερικό, αντί να παίρνουμε μέτρα φτωχοποίησης του πληθυσμού για τον ίδιο σκοπό. Αν προσελκύσουμε ξένους φοιτητές εδώ για σπουδές, τότε τα πανεπιστήμια μπορούν να λειτουργούν πλεονασματικά, να επιδρούν θετικά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να αυξάνουν το ΑΕΠ. Τα παιδιά μας στην ηλικία των 15 ετών πρέπει να γνωρίζουν τις προοπτικές του κάθε επαγγέλματος στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ο θεσμός προτίθεται να συνταξιοδοτήσει τους Έλληνες πολίτες στα 58 έτη. Καθιερώνει ελάχιστη κοινωνική σύνταξη για άπορους υπηρήλικες. Καθιερώνει σύστημα συνταξιοδότησης με υποχρεωτικό ποσοστό ελαχίστων εισφορών για όλους τους εργαζόμενους για διάρκεια 25 ετών με ανταπόδοση ελάχιστης κατώτατης σύνταξης για όλους τους Έλληνες. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης 25 ετίας, εφαρμόζουμε ανταποδοτικότητα που προσαυξάνει το ποσό της ελάχιστης κοινωνικής σύνταξης. Δίνεται η δυνατότητα, η προαιρετική δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο επιλογής συμπληρωματικής σύνταξης καταβάλλοντας στις ανάλογες φορές. Δίδεται προαιρετικά η δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο για παραμονή στην εργασία μετά τα 58 έτη, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη σύνταξη με πλήρη αναλογιστικότητα. Ο θεσμός σχετικά με το δίλημα ευρώ ή δραχμή πιστεύει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και το δημιούργησαν για εκφοβισμό της κοινωνίας. Όπως φαίνεται όμως, σύμφωνα και με τα τελευταία γεγονότα, το ευρώ είναι ένα σκληρό νόμισμα, αλλά δεν είναι και πανάκια. Το ευρώ λοιπόν απομυθοποιείται. Το ευρώ πλέον στις χώρες ζώνης του ευρώ είναι ένα νόμισμα που σπανίζει. Πιστεύουμε ότι οι χώρες που μετέχουν στην νομισματική ένωση θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους. Θα πρέπει να επαναφέρουν τα κρατικά τους νομίσματα. Είμαστε υπέρ της επιστροφής της χώρας μας στη δραχμή. Είμαστε υπέρ της επιστροφής της χώρας μας στη δραχμή, καθότι θα αυξηθούν θα γίνει ανταγωνιστική οικονομία μας. Θα αυξηθούν οι εξαγωγές της χώρας μας. Για να επιστρέψουμε όμως τη δραχμή, αυτό θα πρέπει να γίνει με άρση των υπογραφών και με προστατευτισμό της ελληνικής οικονομίας. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικό της νόμισμα. Κάθε χώρα πρέπει να κόβει εκείνη το δικό της νόμισμα. Για να μην είναι έρμεο των ορέξεων, των διαφόρων συμφερόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είδαμε τι έγινε προχθές στην μεγάλη μας αδερφή, στην Κύπρο. Είδαμε την Κύπρο, μια χώρα που, μια μικρή οικονομία, μια χώρα η οποία κυρίως αναπτύχθηκε τα τελευταία 10 χρόνια από τις offshore εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκεί, να πέφτει σαν χάρτινος πύργος μέσα σε λίγα 24 ώρα. Είδαμε την Κύπρο, η οποία μέχρι το 2007 δεν είχε κανένα πρόβλημα στην οικονομία της, ξαφνικά με την είσοδο του στο ευρώ να έχει πρόβλημα στην οικονομία της. Είδαμε τον κόσμο είδαμε εικόνες πανικού το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ο κόσμος να τρέχει στα μηχανήματα για να πάρει τα χρήματά του. Άλλοι βρίσκαν, άλλοι δεν βρίσκαν χρήματα. Κουρεύτηκαν οι καταθέσεις, δεν κουρεύτηκαν οι καταθέσεις. Η Κύπρος, φίλες και φίλοι, έχει νοπεί στη μνήμη της την υπονόμευση. Έχει νοπεί στη μνήμη της την τουρκική εισβολή. Είναι μια χώρα η οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε, με φτωχούς ανθρώπους. Και ξαφνικά τα τελευταία χρόνια έγινε μια τεράστια αύξηση οικονομίας. Είναι μια χώρα με αρχές και
με αρχές και αξίες. Πιστεύει στον ελληνισμό μας, είναι Έλληνες, είναι πολύ πιο Έλληνες από εμάς. Θεωρώ ότι η Κύπρος δεν θα υποκύψει τελικά στα συμφέροντα της Τρόικα. Δεν θα υποκύψει τελικά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρώ ότι οι πολίτες της Κύπρου θα πληρώσουν από μόνοι τους το χρέος, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο χρέος, και θα απαιτήσουν την εκδίωξη της Τρόικα. Είναι νοπά στη μνήμη τους τα αποτελέσματα του τουρκικού ζυγού. Οπότε δεν θα θέλανε έναν δεύτερο ζυγό στην πλάτη τους. Θλίβομαι για τα αδέρφια μας στην Κύπρο, θλίβομαι για τα αδέρφια μας για τον ελληνισμό, θλίβομαι για τα προβλήματα που έχουμε ως λαός. Θλίβομαι γιατί τις τελευταίες δεκαετίες μας κυβέρνησαν και μας συνεχίζουν να μας κυβερνούν πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το κοινό λαϊκό αίρισμα. Μας κυβερνούν πολιτικοί οι οποίοι άλλα υπόσχονται και άλλα κάνουν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους. Μας κυβερνούν πολιτικοί οι οποίοι μεταφέρουν την εξουσία από τον παππού στο γιο και από το γιο στον εγγονό. Μας κυβερνούν πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ούτε μια μέρα στη ζωή τους. Μας κυβερνούν πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία. Μας κυβερνούν υπουργοί άμυνας οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία. Μας κυβερνούν κόμματα τα οποία ιδρύονται από τα αυγά του φιδιού. Μας κυβερνούν κόμματα τα οποία ιδρύονται από τα αυγά του φιδιού. Μας κυβερνούν κόμματα τα οποία ιδρύονται από τα αυγά του φιδιού. Δηλαδή, υπουργοί, υφυπουργοί, μεγαλοπρεπείς άντρες και γυναίκες, μεγαλοπρεπείς οικογένειες, μια νομεκλατούρα μετρημένη στα δάχτυλα ενός χεριού, κυβερνά τη χώρα μας τα τελευταία τουλάχιστον 30-40 χρόνια. Πρέπει να το αλλάξουμε, Ελληνίδες και Έλληνες. Πρέπει να βρούμε την πολιτική που μας αρμόζει. Πρέπει να εκλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα από την ίδια την κοινωνία. Πρέπει να εκλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αίρισμα από το λαό, που είναι κομμάτι του λαού. Πρέπει να εκλέξουμε ανθρώπους που ξέρουν τι πάει να πει ένα ευρώ, μία δραχμή, 500 ευρώ μισθός, 1000 ευρώ, που ξέρουν τι πάει να πει πόσο κάνει ένα ματσάκι μαϊντανό στη λαϊκή αγορά, πόσο κάνει ένα κιλό πορτοκάλια, πόσο κάνουν ένα κιλό πατάτες, πόσο κάνουν σήμερα και πόσο κάναν πριν 10 χρόνια. Πόσοι 100 δραχμές έγιναν ένα ευρώ. Πόσοι 50 δραχμές έγιναν ένα ευρώ. Πρέπει λοιπόν να μας κυβερνήσουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται μέσα από την ίδια την κοινωνία. Στο θεσμό είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε κοντά σας, δίπλα σας, καθημερινά. Είμαστε ένας από εσάς. Δεν έχουμε την εφράδια του λόγου όπως έχετε συνηθίσει σε διάφορα μεγάλα μέσα, σε διάφορα μεγάλα κανάλια. Δεν έχουμε την εφράδια του λόγου της αερολογίας. Προσπαθούμε να λέμε πράγματα και θέλουμε να λέμε πράγματα που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στόχος μας είναι να κοιτάμε τον λαό, τους συμπολίτες μας στα μάτια και να του λέμε ότι αυτό γίνεται έτσι, αυτό δεν γίνεται. Εκείνο γίνεται σε ένα χρόνο, το άλλο δεν γίνεται ποτέ. Στόχος μας είναι να δώσουμε όραμα στην νεολαία μας, να δώσουμε το χαμένο αίρισμα, αυτό που εκλείπει από την νεολαία μας. Στόχος μας είναι να δώσουμε ένα πραγματικό όραμα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την τρίτη ηλικία, η οποία είναι απομονωμένη και την έχουμε παρατήσει στα χωριά ή σε οίκους ευγυρίας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τη νέα μεγάλη Ελλάδα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τον παγκόσμιο ελληνισμό.
Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, την πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τη χώρα μας εκεί που της αξίζει. Στόχος μας είναι να ενώσουμε τα 200 εκατομμύρια Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη. Στόχος μας είναι να μιλήσουμε στους φίλους μας, τους Έλληνες Σικελούς, όπου είναι η μειονότητα, να συστρατευτούν μαζί μας. Οι Γάλλοι, η ελληνική μειονότητα της Γαλλίας, να συστρατευτεί μαζί μας. Η ελληνική μειονότητα των παραλίων της Σμύρνης. Η ελληνική μειονότητα του Καναδά. Η ελληνική μειονότητα της Αυστραλίας. Η ελληνική μειονότητα της Αμερικής. Οι Έλληνες όλης της γης πρέπει να συστρατευτούμε. Ο πολιτισμός τούτου του κόσμου, τούτου της σφαίρας είναι ένας. Είναι ο ελληνικός. Δεν συμφωνούμε με την παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα όραμα κάποιων οι οποίοι θέλαν να κλέψουν τους πολιτισμούς από τους λαούς που είχαν πολιτισμούς. Δεν συμφωνούμε με την ιδέα της Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης, έτσι όπως αυτή σήμερα έχει προκύψει. Δεν συμφωνούμε με τα κερδοσκοπικά funds. Δεν συμφωνούμε με την εκχώρηση της περιουσίας μας. Δεν θέλουμε να κάνουν κουμάντο στη ζωή μας μια χούφτα ανθρώπων χωρίς ιδεολογία, μια χούφτα ανθρώπων χωρίς ιδανικά, μια χούφτα ανθρώπων χωρίς αξίες. Αρνούμαστε να μας κουνάν επιδεικτικά το χέρι ανοργασμικές πρωταθλήτριες. Αρνούμαστε να μας κουνάν επιδεικτικά το χέρι ενατσουρμαλίτες. Αρνούμαστε να μας κουνάν, να μας κουνά επιδεικτικά το χέρι ένας υπουργός οικονομικών ο οποίος δηλώνει Ευρωπαίος πολίτης. Από τα τρία λαγκόνια της Ήρου το δήλωσε. Αρνούμαστε να υπογράφει για μας μνημόνια ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο Υπουργός Οικονομικών που δεν έχει εκλεχθεί από κανέναν. Το μνημόνιο 3 το έχει υπογράψει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είναι Πρωθυπουργός μιας τρικοματικής κυβέρνησης και δεν τον έχει εκλέξει ο λαός για αυτό το οποίο πρεσβεύει σήμερα. Δεν εξέλεξε ο λαός τον κύριο Σαμαρά να συγκυβερνήσει με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και με τον Φώτο Κουβέλη. Ούτε φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο τον εξέλεξαν οι ψηφοφόροι του για να συγκυβερνήσει με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ψήφισαν οι ψηφοφόροι του ελληνικού λαού τον Στουρνάρα για Υπουργό Οικονομικών. Δεν αποδέχονται οι Έλληνες πολίτες να υπογράφει για αυτούς ο Προβόπουλος. Ποιος είναι ο Προβόπουλος που βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε ένα μνημόνιο? Ποιος είναι? Τρία άτομα έχουν βάλει την υπογραφή τους σε ένα μνημόνιο. Τρία άτομα εκ των οποίων ο ένας είναι εκλεγμένος από το λαό. Ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο οποίος Πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει τηρήσει καμία προεκλογική του δέσμευση. Ο οποίος Πρωθυπουργός της χώρας άλλα λέει το πρωί και άλλα πράττει το βράδυ. Ο οποίος Πρωθυπουργός της χώρας διαπραγματεύεται την ΑΟΣ, αλλά δεν διαπραγματεύεται την ΑΟΣ. Αυξάνει τον κατώτερο μισθό, αλλά κατεβάζει τον κατώτερο μισθό. Αρνούμαστε να συνεχίσουμε να είμαστε μέλος αυτής της πολιτικής εξαθλίωσης. Αρνούμαστε για ό,τι συμβαίνει έως σήμερα στη χώρα μας. Πρέπει η χώρα μας, πρέπει οι πολίτες μας να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στο παγκόσμιο στερέωμα. Πρέπει να συστρατευτούμε. Πρέπει να αλλάξουμε το ρου. Νομίζω ότι έχουμε μια ιστορική ευκαιρία για να γίνει αυτό. Άλλως, ίσως είμαστε καταδικασμένοι να χαθεί μία για πάντα ο ελληνισμός. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να δράσουμε σύντομα. Πρέπει να πούμε
όχι στους κερδοσκόπους, πρέπει να πούμε όχι στα παγκόσμια funds, πρέπει να πούμε όχι στους Rockefeller και στους Soros, πρέπει να πούμε ναι στον Πλάτωνα, ναι στο Χριστό μας, ναι στον Γκάντι. Από τις αξίες του Πλάτωνα, του Χριστού, του Γκάντι, περάσαμε στο Rockefeller και το Soros. Πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρέπει να συστρατευτούμε. Πρέπει γρήγορα να διώξουμε τον ζυγό που έχουμε στην πλάτη μας. Πρέπει άμεσα να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πρέπει να συστρατευτούμε. Πρέπει να πάρουμε τις τύχες του λαού μας στα χέρια μας. Πρέπει να χτίσουμε μια καλύτερη Ελλάδα για τα παιδιά μας. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να αφιερώσουμε την ψυχή μας πάνω σε αυτό. Πρέπει η Ελλάδα μας να επανέλθει εκεί που της αρμόζει. Εκεί που της αξίζει. Πρέπει η παγκόσμια Ελλάδα να γίνει η απαρχή ενός παγκόσμιου πολιτισμού. Πρέπει οι αξίες μας να μεταλαμπαδευτούν. Πρέπει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα να πετάξει απ' άκρη σ' άκρη στο παγκόσμιο στερέωμα. Πρέπει επιτέλους να εργαστούμε για τη χώρα μας. Πρέπει επιτέλους να μας κυβερνούν Έλληνες και μόνο Έλληνες. Πρέπει επιτέλους να βρούμε τις χαμένες αξίες μας. Πρέπει να αγωνιούμε για τους διπλανούς μας. Πρέπει να προστατεύουμε την τρίτη ηλικία. Πρέπει να προστατεύουμε τα μικρά παιδιά. Ήταν η πρώτη εκπομπή την οποία κάναμε. Ήταν η πρώτη μας γνωριμία με τα προβληματάκια της. Όπως και κάθε αρχή είναι δύσκολη, έτσι και αυτή η πρώτη μας εκπομπή ήταν δύσκολη. Ελπίζω να μην σας απογοήτευσα. Ελπίζω την επόμενη φορά να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα που θα βγάλουμε ως συντελεστές εδώ της εκπομπής. Θέλουμε πραγματικά να σας δώσουμε να καταλάβετε την διαφορά. Θέλουμε πραγματικά να σας δώσουμε να καταλάβετε τις αξίες που έχουμε. Θέλουμε πραγματικά να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι πονάμε για τη χώρα μας, πονάμε για το μέλλον των παιδιών μας, πονάμε για το μέλλον των συμπολιτών μας, πονάμε για την μεγάλη ιδέα η οποία είναι η μεγάλη Ελλάδα μας. Το όραμα του παγκόσμιου ελληνισμού. Αυτό είναι το όραμα του θεσμού. Να είσαστε καλά, καλό σας βράδυ. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη την ίδια ώρα.